Έχω κάνει μια μικρή επιλογή από τον ασκητικότατο, από τον ασκητή της ερήμου, τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, να σας πω μερικά από τα απαντά του, σε μια απόδοση, μετάφραση δηλαδή, και θα τα χαρείτε πραγματικά αυτά τα οποία λέγει. Θα λέγε κανένας ότι μήπως αντέγραψε κάποιος savoir vivre. Ναι, αλλά αυτή η οδηγή καλή συμπεριφοράς δεν είναι παρά επίπλαστα πράγματα, είναι ετικέτες, δεν είναι γνήσια πράγματα, γιατί η ευγένεια πρέπει να βγαίνει από μία πνευματική καλλιέργεια. Άμα δεν βγαίνει από μία πνευματική καλλιέργεια, είναι χαλκομανία, είναι επίπεδο πράγμα, δεν έχει βάθος. Λοιπόν, ακούστε μερικά. Έχε την γλώσσα σου καλή και ατιμία δεν θα σε συναντήσει. Απόκτησε χείλη γλυκά, μιλά δηλαδή όμορφα, και όλους φίλους θα τους έχεις. Μη κρίνε τον εαυτό σου μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα υψωθείς πάνω από όλους τους άρχοντας τούτου του κόσμου. Όπως ξέρετε, εμείς δεν μικραίνουμε τον εαυτό μας. Οι κοσμικοί άνθρωποι μεγαλύνουν τον εαυτόν τους, δεν τον μικρύνουν. Είναι όμως η υψοποιός ταπείνωσης. Ταπεινώσου και θα υψωθείς. Και ποιος, λέει ο ίδιος Άγιος Πατήρ, και ποιος δεν αγαπά τον ταπεινόν άνθρωπον. Πρότρεχε όλους τον χαιρετισμό και θα τιμηθείς πιο πολύ από εκείνους που προσφέρουν πολύτιμο χρυσάφι. Πιο πολύ θα τιμηθείς από εκείνους που προσφέρουν χρήματα, εάν προτρέξεις εσύ να χαιρετήσεις. Καταφρόνησε την τιμή για να τιμηθείς και μη την αγαπήσεις για να μην ατιμαστείς. Όταν πόσες φορές παρεξηγούμεθα, παρεξηγήσεις επί παρεξηγήσεων. Τι φοβερό πράγμα αυτή η κοσμική, το κοσμικό πρωτόκολλο. Δεν μου μίλησε, δεν ήρθε να με συναντήσει, δεν χαμογέλασε, δεν με έβαλε σε καλή θέση, δεν. Άνθρωπε, αυτό ζητάς, την τιμή από τους ανθρώπους, μη τη ζητήσεις και θα σου δοθεί. Σας θυμίζω, αγαπητοί μου, την παραβολή της πρωτοκλησίας που είπε ο Κύριος. Όταν λέγει σε καλέσουν, πήγαινε πιάσε την τελευταία θέση. Αν αξίζεις, θα έρθει ο οικοδεσπότης και θα σου πει, φίλε προσανάβηθη. Φίλε, δεν θα δω η θέση σου, έλα σε μια άλλη θέση. Αν λέγει όμως, πας και καταλάβεις. Την καλύτερη θέση, ενώ δεν σου αξίζει, τότε θα σου πει, με συγχωρείς φίλε, αλλά η θέση αυτή δεν είναι για σένα, είναι για κάποιον άλλον. Και τότε, με πολύ ντρόπιασμα, θα πας να πιάσεις την τελευταία θέση, γιατί όλες οι άλλες θα έχουν καταληφθεί. Μην αηδιάσεις την δυσοσμία των αρρώστων και μάλιστα των πτωχών, γιατί και εσύ σώμα φέρεις. Αν ανακαλύπτετε ότι πίσω από την ευγένεια υπάρχει θεολογία, και εσύ λέει σώμα φέρεις, και εσύ μπορεί να βρωμήσεις, να σκουλικιάσεις, μπορεί να βγάλεις αποστήματα, να μυρίζεις. Μη λοιπόν συγχαθείς το ξένο σώμα. Πόσο θεολογία έχει αυτό, αν ξέρατε αγαπητοί μου. Όταν συναντήσεις κάποιον, ανάγκασε τον εαυτόν σου να τον τιμήσει πιο πάνω από ό,τι αξίζει. Θα μου πείτε κολακία, σας εξήγησα. Κολακία είναι το ψεύτικο. Χαιρέτησε τον θερμά. Πένεσέ τον. Όταν απομακρύνθει, πες γι' αυτόν κάθε καλό και τίμιο λόγο. Εμείς λέμε τα αντίθετα. Μόλις φύγει, κατηγορούμε. Με τον τρόπον αυτόν θα τον κάνεις καλύτερον από ό,τι είναι. Γιατί θα μάθει αυτός ότι είπες καλά λόγια γι' αυτόν και θα φιλοτιμηθεί. Πάντοτε ο τρόπος αυτός να σε χαρακτηρίζει, να είσαι δηλαδή ευπροσίγορος πάντοτε και να αποδίδεις την τιμή σε όλους. Πράγματι, αν μάθει αγαπητή μου ο άλλος ότι είπες κάτι καλό για αυτόν, μέσα του θα αναθαρίσει και θα προσπαθήσει, θα κάνει αγώνα να είναι ευγενής. Ο χθεσινός αγενής. Ναι, ο χθεσινός βάναυσος θα αρχίσει να είναι πιο πράος. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι ταυτόχρονα και μία τέχνη. Θα έλεγα και μία ποιμαντική τέχνη. Μία τέχνη κοινωνική. Πως κανείς μπορεί να φτιάχνει την κοινωνία.
Μην διακόψεις τον συνομιλητή σου για να πεις τη γνώμη σου σαν αμαθής και απαίδευτος. Έχετε προσέξει στα σαλόνια? Όλοι μιλάνε μαζί ταυτοχρόνως, κανείς δεν ακούει. Όχι αγαπητοί μου, ένας θα ομιλεί, όλοι θα ακούν. Μετά θα μιλήσει κάποιος άλλος, μετά κάποιος άλλος. Τι φοβερό πράγμα, όταν σε ένα χώρο, σε ένα σαλόνι μιλάνε όλοι μαζί. Είναι εγωισμός αυτό. Και όταν δει κανείς ότι δεν τον προσέχουν οι άλλοι, στρέφεται προς τον διπλανό του. Άλλο διπλανό του θέλει και αυτός να φανεί και αρχίζει και αυτός να ομιλεί. Και γίνεται εκεί μέσα ό,τι γίνεται. Χάβρα. Χάβρα γίνεται. Μην ξεγυμνώνεσαι μπροστά στους άλλους. Να γένει. Απομακρύνω από την παρησία, την υπερβολική δηλαδή οικειότητα, σαν από το θάνατο. Μην έχεις πολλή εξοικείωση, μην ακουμπάς τα χέρια σου επάνω στους άλλους, μην ασπάζεσαι τους άλλους όταν δεν πρέπει. Πηγαίνεις σε ένα σπίτι, είσαι ένας άνδρας και ασπάζεσαι την οικοκυρά. Γιατί τη φίλησες? Δεν είναι σωστό. Μην αγγίζεις πολύ τα χέρια σου, να είσαι προσεκτικός, πολύ προσεκτικός. Θα παρεξηγηθείς πόσα ακούμε τέτοια και πόσα κι εσείς ξέρετε τέτοια. Μην φτύσεις μπροστά στους άλλους. Θα μου πείτε μέχρι το φτύσιμο? Ναι αγαπητοί μου, μέχρι το φτύσιμο. Μην φτύσεις μπροστά στους άλλους. Όταν θες να βήξεις, στρέψε το πρόσωπό σου πίσω για να βήξεις. Ξέρετε ποιος τα λέγει αυτά? Ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Μετάφραση έχω κάνω, τίποτα άλλο. Με σοφροσύνη φάγε και πιες, όπως αρμόζει σε παιδιά του Θεού. Θα πει με σοφροσύνη φάει και πιες? Φρόνημα όμορφα, μυαλωμένα. Ούτε λέμαργα, ούτε άτσαλα, ούτε με αγένεια. Μην απλώσεις το χέρι σου να πάρεις κάτι μπροστά από τους άλλους με ανέδεια. Εάν φιλοξενήσεις κάποιον, πρότρεψέ τον μια και δυο φορές να φάγει. Πάρε να φας. Θα το πεις μία-δύο φορές, όχι παραπάνω, θα τον κουράσεις άμα δεν θέλει. Καθισμένος και εσύ συνεσταλμένα μαζί του στο τραπέζι. Είναι για την τροπή, μία-δύο-τρεις φορές, όχι παραπάνω. Θα γίνεις φορτικός, ο άλλος μπορεί να μην θέλει. Όταν χασμουριέσαι, βάλε μπροστά στο στόμα σου το χέρι σου. Κρατώντας την αναπνοή σου, θα σου έχει περάσει. Όταν μπεις στο σπίτι εκείνου που σε φιλοξενεί, μη στρέφεις από εδώ και από εκεί τα μάτια σου εξετάζοντας τα γύρω αντικείμενα. Ούτε να σηκώνεις από κάτω το κρεβάτι να δεις τι έχει την οικοκυρά την ώρα που πηγαίνει να σου φέρει το γλυκό. Ή ανοίγεις γρήγορα γρήγορα ένα σιρτάρι να δεις τι μπορεί να έχει μέσα. Μην μπεις ευνίδια σε ξένο σπίτι ή σε δωμάτιο. Μην μπεις ευνίδια ξαφνικά σε ξένο σπίτι ή σε δωμάτιο. Χτύπησε την πόρτα, αλλά να κρούσεις προηγουμένως απ' έξω. Και αφού προτραπείς να μπεις, τότε πέρασε με πολύ ευλάβεια. Με ηρωνία άνοιξε και κλείσε τόσο τη δική σου πόρτα όσο και την ξένη. Μια φορά, το έχω κι άλλη φορά πει, αλλά δεν το ξεχνάω, πώς να το ξεχάσω. Πήγα σε ένα σπίτι, με φώναξαν για εξομολόγηση μιας κυρίας. Και ήταν και ο σύζυγος εκεί, ο οποίος βέβαια ίσως δεν με έβλεπε και με πάρα πολύ καλό μάτι, που πήγα να δω την κυρία να εξομολογηθεί. Και όταν πήγα να φύγω, βέβαια δεν με συνόδευσε μέχρι κάτω, ήταν πολυκατοικία, δεν με συνόδευσε μέχρι κάτω το πεζοδρόμιο. Δεν είχε σημασία αυτό, αλλά σημασία έχει ότι ακόμη δεν είχα βγει από την πόρτα και το ένα μου πόδι ήταν ακόμη μέσα από το σπίτι. Όταν μπαπ έκλεισε την πόρτα και το πόδι μου το χτύπησε και πετάχτηκε έξω το ποδάρι. Μη περπατάς άτακτα και τρεχαλέα εκτός αν βιάζεσαι πολύ. Κουβέντιαζε με όλους ήρεμα. Με σοφροσύνη κοίταζε τους άλλους και τα μάτια σου μη τα χορτάσεις από το κοίταγμα ξένου προσώπου. Όταν βαδίζεις με ανωτέρους σου, μη τους προσπερνάς το βάδισμα. Κάθε σου φυσική ανάγκη, με ευλάβεια να την υπηρετήσεις, ντρεπόμενος τον φύλακά σου άγγελο. Και εδώ θεολογία. Φυλάξου από τα μικρά για να μην πέσεις στα μεγάλα.
Λένε πολλοί, καημένε τώρα μικρά πράγματα. Φυλάξου από τα μικρά, λέει η πατερική σοφία. Φυλάξου από τα μικρά για να μην πέσεις στα μεγάλα. Και κάτι πολύ ωραίο. Να θεωρείς ξένο τον εαυτό σου όπου και αν βρεθείς. Και στο σπίτι των γονιών σου να θεωρείς ξένο τον εαυτό σου, όχι αποξενωμένο, εκείνο είναι κακό πράγμα, αλλά ξένο τον εαυτό σου όπου και αν βρεθείς, για να μπορέσεις να απαλλαγείς από τη ζημιά που κάνει η παρησία. Μην πεις είμαι στο σπίτι του φίλου μου και μπορούμε να παίξουμε καρπαζές. Όπου και αν βρεθείς θα αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι ξένος. Ότι πρώτη μέρα τους γνωρίζεις, με τον τρόπο αυτόν θα φυλαχτείς από την παρησία. Αγαπητοί μου, τι να πω. Σήμερα θα λέγαμε ότι το νόμισμα της ευγενίας θεωρείται απειρχαιωμένο και στη θέση αυτής της ευγενίας μπήκε δήθεν η ειλικρίνεια και ο αυθορμητισμός. Δηλαδή μπήκε, ξέρετε τι, το θράσος, η ελευθεροστομία και η ανέδεια. Σήμερα έχει εκλείψει η ευγένεια. Αν κάποιος φαίνεται ευγενής, θεωρείται ότι είναι περασμένης εποχής. Βέβαια μας αρέσει η αρχοντιά. Όλοι θέλουμε την αρχοντιά. Αλλά μια αρχοντιά, αγαπητοί, χωρίς Χριστόν, είναι μια καθαρή υποκρισία. Η ευγένεια και η αρχοντιά καλλιεργούνται μόνο κοντά στο Χριστό. Και έτσι η ευγένεια και η αρχοντιά είναι συνάρτηση ολοκλήρου της πνευματικής ζωής. Και όπως λέγει ο Απόστολος προς τους Κολασαείς, ο λόγος ημών, ο λόγος σας, πάντοτε, πάντοτε, εν χάριτι, άλατι ουτημένος, με χάρη, με αλάτι αλατισμένος, ο λόγος σας, νόστιμος, ιδένε πως δι ημάς, ενή εκάστο αποκρίνεστε, για να μάθετε να ξέρετε πως πρέπει στον καθένα να μιλάτε.